και απελεύσονται ούτη εις κόλασιν αιώνιον, ιδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Κυριακή της Απόκριος σήμερα, αδελφοί μου, Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως, Κυριακή που ακούσαμε το φοβερότερο Ευαγγέλιο όλων των Κυριακών του έτους. Να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο, το παγκόσμιο δικαστήριο που θα γίνει. Πολύ καλά είπε ο ιερεύς, λέει ότι μας τα είπε, λέει, όλα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Συμπληρώνω ότι όχι μόνο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μίλησε για το μεγάλο αυτό δικαστήριο, αλλά και όλοι οι ύμνοι που ακούσαμε σήμερα τόσο μελωδικά από τους ψάλτες ήταν ύμνοι που ζυγίζανε αιωνιότητα. Ήταν ύμνοι οι οποίοι θα πρέπει όλους να μας προβληματίσουν. Οποία ώρα και ημέρα φοβερά, βίβλοι ανοιγίσονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά των ανθρώπων δημοσιεύονται. Και μιλάμε για φοβερά κρίση και τα λοιπά. Θα πω και εγώ σήμερα λίγα πράγματα για το μεγάλο αυτό δικαστήριο, το οποίο αφορά όλους μας. Αλλά μέσα, αφού αφορά όλους μας, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά μέσα στις ψυχές μας, μέσα στις καρδιές μας. Τα πάρα πολλά ερωτηματικά. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει, μας αφορά αυτό το μεγάλο δικαστήριο. Θα γίνει αυτό το δικαστήριο? Πότε θα γίνει? Πού θα γίνει? Πώς θα γίνει? Με ποιο τρόπο θα γίνει? Βάσει ποιο κριτηρίου θα κριθούμε? Ποιος θα μας κρίνει? Ο Κύριος. Λέει, ερωτηματικό, γιατί να μην μας κρίνει η Αγία Τριάδα, να είναι ένα τριμελές δικαστήριο και όχι μονομελές, αφού είναι τόσο σοβαρό και παγκόσμιο δικαστήριο? Έπειτα, λέει, με ποιο κριτήριο θα κριθούμε? Μόνο με την αγάπη? Δηλαδή φτάνει κανείς να έχει αγάπη και θα σωθεί? Άλλο, επίσης, γιατί να υπάρχει μόνο μία ποινή? Δηλαδή αυτός που έκανε τόσα, έκλεψε ή έκανε μερικές αμαρτίες, θα πάρει την ίδια ποινή με αυτό που έκανε εγκλήματα, φόνους? Γιατί μία μόνο ποινή? Γιατί αυτή η ποινή να μην μπορεί κανείς να την εξαγοράσει, όπως γίνεται στα γήινα, στα ανθρώπινα δικαστήρια? Γιατί να μην υπάρχει το δικαίωμα έφεσης, να πάμε να δικαιωθούμε σε ένα άλλο δικαστήριο? Και επίσης υπάρχουν τόσα και τόσα ερωτήματα, αδελφοί μου, πώς, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την αιώνια κόλαση. Θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, σήμερα στο λίγο χρόνο που υπάρχει στη διάθεσή μας να απαντήσω έστω σε μερικά από αυτά τα ουσιώδη ερωτήματα που έχουμε στην ψυχή μας. Πρώτα, θα γίνει? Θα έρθει ο Κύριος? Αυτό, αδελφοί μου, είναι οφθαλμοφανέστατο. Γιατί, αν προσέξατε πώς άρχισε η παραβολή της Μελούσης Κρίσεως, λέει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης. Δεν λέει αν έλθει, δεν είναι θέμα υποθετικό, είναι θέμα, είναι σύνδεσμο χρονικός. Όταν θα έρθει, άρα είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει ο δικαστής για να κρίνει τον κόσμο. Έπειτα το άλλο ερωτηματικό, πού θα γίνει αυτό το δικαστήριο? Λένε πολλοί ότι θα, εκεί που έγιναν όλα τα σωτηρία γεγονότα του Χριστού μας, η γέννηση, η βάπτιση, η σταύρωση, η ανάσταση στα Ιεροσόλυμα, εκεί θα γίνει, λέει, και το μεγάλο δικαστήριο. Αλλά επίσης και στην Αγία Γραφή, στον προφήτη Ιωήλ, αναφέρεται ότι θα γίνει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στην κοιλάδα του Καθμόνος. Αλλά έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος και μας λέει: Χριστιανέ μου, λέει, τι ρωτάς, τι σε νοιάζει που θα γίνει? Φρόντισε από τώρα πώς θα κριθείς, τι θα κάνεις για να σωθείς, για να πας στη ζωή την αιώνιο, να αποφύγεις την κόλαση. Έπειτα, πότε θα γίνει? Μας ενδιαφέρει πότε θα γίνει. Δίνει την απάντηση η Αγία Γραφή: κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει, μόνον ο Θεός Πατέρας ξέρει το πότε θα γίνει. Και το απέκρυψε αυτό από εμάς τους ανθρώπους για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, αδελφοί μου, ότι εάν κάθε άνθρωπος ήξερε πότε θα πεθάνει και με ποιον τρόπο θα πεθάνει,
ήδη θα είχε πεθάνει από την αγωνία του πολύ πιο ενωρίς. Και ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος που απέκρυψε ο Κύριος το πότε θα κάνει αυτή την κρίση είναι, αδελφοί μου, για να μας κρατάει σε ετοιμότητα. Να είμαστε άγρυπνοι. Να προσπαθούμε μέρα με την ημέρα, κάθε μέρα, να πιστεύουμε ότι θα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Πώς θα γίνει αυτό το δικαστήριο, με τι κριτήριο? Την αγάπη. Λέει ο Κύριος, μας παρουσιάζει 6 πράξεις αγάπης. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, εδίψε και υποτίσατε με, γυμνός ήμουν και περιβάλλεται με, ξένος και συνηγάγεται με, εν φυλακή και ασθενής και με επισκέψτευτε. Δηλαδή 6 πράξεις αγάπης, οι οποίες από τις 6 πράξεις, αν τις δούμε, θα δούμε ότι μόνο οι 2 μπορεί κάτι να στοιχίζουν υλικά, χρηματικά. Επίνασα, δώσαμε ένα πρώτο φαγητό σε κάποιον, ίσως κάτι να στοιχίζει. Ή τον ντύσαμε, ήταν γυμνός και τον ντύσαμε, δώσαμε κάποιο ρούχο, κάτι στοιχίζει. Οι άλλες 4 πράξεις δεν στοιχίζουν τίποτε. Νερό ζήτησε ο άλλος, πιέσαι το νεράκι. Θέλεις να σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου, έλα, δεν στοιχίζει τίποτε. Επίσης, ήσουν άρρωστος, ήσουν στη φυλακή και ο Κύριος μας ζητάει να τον επισκεφθούμε, τον ελάχιστο αδελφό στη φυλακή. Δεν μας ζητάει, προσέξτε, δεν μας ζητάει ο Κύριος να δώσουμε χρήματα να εξαγοράσουμε τη φυλακή του φυλακισμένου, ούτε να δώσουμε χρήματα να δώσουμε για τον άρρωστο μέσα στη φυλακή να τον κάνουμε καλά. Αλλά βέβαια αυτό θα είναι το ύψιστο της αγάπης που θα δείχναμε στον συνάνθρωπό μας. Αλλά ο Κύριος μας ζητά, μας περιορίζει μόνο σε να δείξουμε ένα απλό ενδιαφέρον, να κάνουμε απλώς μια επίσκεψη. Οι δίκαιοι είχαν μόνο αγάπη? Όχι, αδελφοί μου. Οι δίκαιοι είχαν όλες τις αρετές. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει, όπως το οικοδόμημα, μια οικοδομή έχει πολλές κολόνες και πάνω μπαίνει στέγη, έτσι λέει όλες οι αρετές είναι οι κολόνες στο πνευματικό οικοδόμημα της ψυχής μας, και η αγάπη είναι η στέγη που σκεπάζει και στηρίζει όλες τις άλλες αρετές. Πάντα η αγάπη, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Το άλλο, το ερωτηματικό, γιατί να το κάνει μόνο ο Κύριος το δικαστήριο, να είναι αυτός ο δικαστής και να μην είναι όλη η Αγία Τριάδα. Τριμελές. Αδελφοί μου, αυτό είναι κάπως ψευδές. Είναι αστείο. Διότι η Αγία Τριάδα είναι ένα όνομα. Δεν υπάρχουν 3 πρόσωπα να κάνουν 3 διαφορετικές, να δώσουν αποφάσεις και να έχουν 3 διαφορετικές σκέψεις. Είναι μια ουσία. Το μόνο που διαφέρουν τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ότι ο μεν Θεός Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα, το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και μόνο. Επομένως, πάλι μονομελές. Αλλά γιατί όμως να το κάνει το δικαστήριο, να το κάνει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να το κάνει ο Χριστός και όχι ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα την δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει, δια των ίδιων λόγων για τον οποίον ενυθρώπησε, έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων, έγινε άνθρωπος ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, για τον ίδιο λόγο λέει και θα κάνει το δικαστήριο πάλι ο Χριστός, το δεύτερο προς το Αγίας Τριάδος. Γιατί λέει, ενυθρώπησε ο Υιός, διότι είχε την υγιή ιδιότητα, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, ήταν Υιός του Θεού και έγινε Υιός και του ανθρώπου. Και οπωσδήποτε, αφού πλέον σήμερα πιστεύουμε ότι είναι εκ δεξιάν του Πατρός ως Θεάνθρωπος Ιησούς, θα κάνει το δικαστήριο ο Θεάνθρωπος που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Αδελφοί μου, λένε πολλοί πάλι, μα γιατί δεν είναι αδικία, μόνο μια ποινή, μόνο όλοι κόλαση αιώνιο, όλοι που θα καταδικαστούν. Και λέει, ας πούμε, απάλλη απαντούν οι πατέρες και λέει, δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές ποινές, γιατί ή θα είσαι με το Θεό ή θα είσαι χωρίς το Θεό. Αυτή είναι η κόλαση, η έλλειψη του Θεού. Και υπάρχει μετά,
υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει έφεση. Μα πού θα κάνεις έφεση? Υπάρχει ανώτερο δικαστήριο. Δηλαδή αμφιβάλλεις ότι η κρίση του Θεού είναι αλάθητη και αλάνθαστη? Επομένως δεν υπάρχει έφεση. Και το άλλο που γίνεται στα ανθρώπινα δικαστήρια, λέει, γιατί, λέει, να μην μπορούμε να εξαγοράσουμε την ποινή μας και να αποφύγουμε την κόλαση? Αδελφοί μου, μην ξεχνάτε ότι ο παράδεισος δεν εξαγοράζεται με οποιοδήποτε υλικό μέσο. Όσα χρήματα και αν έχεις, όσες περιουσίες και αν έχεις, δεν μπορείς να εξαγοράσεις τον παράδεισο. Δεν μπορείς να σβήσεις ούτε μία αμαρτία. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πραγματικά, αδελφοί, υπάρχει το ερώτημα, πραγματικά θα είναι έτσι η κόλαση, φωτιές και όπως ακούμε, να πάνε πάλι, θα την τελειώσει ο ίμιστος ένας θεολόγος αδελφός που έχει μύθει, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος από τους ερμηνευτάς της Αγίας Γραφής, ο ίμιστος Νικόλος Σωτηρόπουλος, έλεγε, αδελφοί μου, παραβολή είναι αυτό που ακούσαμε. Δεν πρόκειται να στηθεί κανένας θρόνος εδώ στη γη. Δεν πρόκειται ο Κύριος να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αλλά η δίκη, λέει, θα αρπαχθούν εις αέρα, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Θα πάει τους δικαίους και θα τους πάει στον παράδεισο και όλοι οι αμετανόητοι αιματολοί θα μείνουν στη γη. Θα μείνουν μακριά από το Θεό και θα ζήσουν αυτή την κόλαση. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, χριστιανοί μου, λέει, μακάρι, μακάρι η κόλαση να ήταν φωτιά. Κάποτε θα έσβηνε. Αλλά δεν είναι φωτιά, λέει, η κόλαση και θα είναι αιώνια. Και να έρθουμε στο διατάφτα για να τελειώσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι μας συμβουλεύουν οι πατέρες? Τι λέει η Αγία Γραφή? Τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε στον παράδεισο? Τρία πράγματα, αδελφοί μου. Πρώτα απ' όλα να έχουμε μνήμη θανάτου. Να γνωρίζουμε ότι θα πεθάνουμε. Είμαστε φθαρτοί. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, έβαλε ένα υπηρέτη του. Κάθε πρωί πήγαινε και το έλεγε στο κρεβάτι του: «Βασιλιά, μέμισο ότι θνητώσει. Θυμήσου ότι είσαι θνητός, ότι θα πεθάνεις». Επίσης, αδελφοί μου, το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να μετανοήσουμε. Όλοι μας εδώ στη γη, όσο ζούμε, 50, 60, 80, 100, 150 χρόνια, όσα ζούμε, γράφει ο καθένας από εμάς τον DVD της ζωής του. Γράφει τι κάνει, τι έκανε. Αλλά εδώ στον κόσμο, όσο ζούμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε μοντάζ, να σβήσουμε από τον DVD της ζωής μας, να ζήσουμε ό,τι άσχημο, ό,τι αμαρτωλό υπάρχει μέσα και ούτως ώστε την ημέρα εκείνη να το παρουσιάσουμε καθαρό και βάσει αυτού ο Κύριος να μας ελύσει στον παράδεισο και να μην κάνουμε ποτέ παλινδρόμηση στην αμαρτία. Αυτά λοιπόν να έχουμε υπόψη μας και τότε να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, θα ελπίζουμε ότι με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Κυρίου, να ακούσουμε και εμείς την ημέρα εκείνη το δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Αμήν.